Και θα χάσει τα πάντα. Θα χάσει εμένα, θα χάσει την οικογένειά μου. Χάσα τους πάντες. Θα μείνει μόνη μου. Μόνη μου μέσα σε ένα σπίτι για να πίνω. Όταν τελειώσαν τα λεφτά, αναγκάστηκα λοιπόν να ζητήσω βοήθεια. Σκέπη λόγιας έχω. Για μέσα, για σκέπη, για φυλακή. Είμαι στη φάση που ακόμα ήθελα να πίνω και ήθελα να βρεθεί ένα μαγικό κουμπί, να το πατήσω τώρα και σε δύο λεπτά να είμαι καλά, ας πούμε. Είχα διάθεση να κάτσω εγώ χρόνο και τέτοια. Έκανα τη χρήση και σε μια φάση έζησαν όλα. Έγινα στην αρχή όλα άσπρα και ζήνωνα. Θυμούμαι μόνο όταν άνοιξα τα μάτια μου και είπα ποιος με πρόλαβε και θύμωσα. Και ήταν που πάνω μου οι λάμπες και οι νοσοκόμες. Δεν ήθελα να ξυπνήσω. Και θύμωσα πολλά που μόλις άνοιξα τα μάτια μου και είδα ότι νιώθω ακόμα και υπάρχω. Προσπαθώ να σκεφτώ αν γνώρισα ποτέ κάποιον που ήθελε να κόψει, γι' αυτόν ήρθε. Τα άτομα αυτά, όταν βρίσκονται στη χρήση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν ξεκαθαρές αποφάσεις. Κατά ακρίβεια, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να σταματήσουν αυτήν την κατάσταση που ζουν. Στην πορεία, κινητοποιούνται και αποκτούν στόχους για απεξάρτηση. Νομίζω ότι ό,τι περιλάβει να κάνεις στην εφηβεία, που κάτι ρυψοκίνδυνο, νιώθεις ζωντανός, νιώθεις ότι κάνεις κάτι που δεν το επιτρέπουν οι μεγάλοι, που λένε ότι είναι κακό, αλλά εγώ καταφέρνω τα, ας πούμε. Ή δεν έπαθα κάτι. Οπότε νομίζεις ότι είσαι πιο έξυπνος από τους άλλους. Επειδή είμαστε χρήση, μάθαμε να βιβιώνουμε με τούντες ούλες τις συμπεριφορές για να πιούμε, να κλέψουμε, να δέρουμε, να αχαιριστούμε, να εκμεταλλευτούμε τον κόσμο, τη μάνα μας, τον τζίρι μας. Μάθαμε τα τούντα ούλα. Και πέσουμε το λιπαστά δάχτυλα μας να κατάβουμε μόνο και μόνο για να μπιώμε. Τούτο να κάνουμε μια ζωή για να καλύπτουμε το τι νιώθαμε, πίναμε. Ό,τι και αν ήταν γίνοντο συνέστημα. Δεν μπορούσε να ήταν από την αδικία μου πίναμε, δεν μπορούσε να ήταν από το ασήμα, δεν μπορούσε να ήταν από φόβο μας πίναμε. Από την ώρα που ξυπνώ, η μόνη μου έννοια είναι να κάνω τη χρήση μου. Δεν με κοφτεί με ποιον τρόπο να βρω λεφτά το γάμο, να φτάνει να την κάνω τη χρήση μου, να πάει καλά η μέρα μου. Το ναρκωτικό είναι ένα παυσίπονο. Και παρόλο που τη λέμε ότι ο πειραματισμός δεν θα οδηγήσει κάποιον στην εξάρτηση, το άτομο μαθαίνει μέσα από τον πειραματισμό ότι στη δύσκολη στιγμή έχει έναν καλό παυσίπονο που θα αφαιρέσει τον πόνο, τον ανθρώπινο πόνο, τον ψυχικό πόνο. Γίνονται συνδέσεις σιγά σιγά εγκεφαλικά και έτσι οδηγείται στην εξάρτηση. Θέλω να ωραιοποιήσω την κατάσταση και να πω ότι μπήκε στην Αγία Σκέπη και ξαφνικά αλλάσσουν τα πάντα, παρά σε έναν κουμπί και σβήνονται. Είναι ένας αγώνας, είναι μια παλέστρα. Είναι μια πάλι δύσκολη. Να πρέπει να κοιτάξεις την αλήθεια κατά φάτσα. Είτε σου αρέσκει, είτε σου αρέσκει. Στην Αγία Σκέπη τα πάντα είναι λειτουργικά και τα πάντα είναι θεραπευτικά. Οτιδήποτε κάνουμε και οτιδήποτε είμαστε πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της θεραπείας, που η θεραπεία σημαίνει πρώτα απ' όλα, σημαίνει γνησιότητα. Έλα να τελειώσουμε από εδώ. Σε σίγουρο ότι θέλεις να βγάλεις τον Πικάσο. Έλα φίλοι μου. Εδώ και 14 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, βρίσκω ότι η μεγαλύτερη μερίδα αυτών των ανθρώπων
έγινα να αποδεχτεί για πρώτη φορά εδώ μέσα. Το στοίχημα της αποδοχής θεωρώ ότι ίσως να είναι το μεγαλύτερο που μπορεί κάποιος να κερδίσει. Γιατί είναι μια ανάγκη του ανθρώπου που έχει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Εγώ ζω με τον πατέρα μου, ήταν τα οικονομικά προβλήματα. Εγώ μου μωρό, 7-8 χρονών. Αρκέψα να τσακώνοντα στο σπίτι. Εγώ έστειλα να βακούμουν, εφοβούμουν. Τους άκουγα τις ακόμα, πληγώνουν, πάπα η μάνα μου να κλαίει. Η βράδυ έξω, ας πούμε, στο να φεύγω και εγώ από σπίτι, όπως και έκαμε και ο πατέρας μου, ας πούμε, που έλειπε τις παραπάνω ώρες για να μην έρχεται σε αντιπαράθεση με τη μάνα μου. Η βρά παρέα σε άλλα παιδιά, με γίνοντα παιδιά εγκατάληξα στη χρήση. Η χρήση βοήθαμε να με ενδιαφέρουμε να μου γίνεται στο σπίτι. Τρεις μήνες ήμουν στο πρόγραμμα. Πρώτη φορά στη ζωή μου μετά τα 13 μου βρίσκω 3 μήνες καθαρός πουλούλα, ας πούμε. Και θωρώ πολλά, βγαίνω τώρα, ας πούμε, πολλά το 1900 να είσαι καθαρός, ας πούμε. Και να πίνεις έναν καφέ καθαρός, να ξυπνάς το πρωί καθαρός. Να φορείς τη φύση, ας πούμε, καθαρός. Πολλά διαφορετικό, ας πούμε, που τέλος το βιώνω μέσα στη χρήση. Και πολλά ωραία πράγματα. Θα ρίξω μέσα, κατσαρόνα. Ναι, ρίξω μέσα. Κάμα δύο μήνες στην αποτοξίνωση μέχρι να καταφέρω να στήσω στα ποδιά μου και μετά να σπουδά. Μόλις είχε πάει η κόρη μου πάνω στη διασκέπη, ενημερώθηκε ότι υπάρχουν τις ομάδες και από τότε ξεκίνησαν ελλειπώς. Ο γονείς μου έπαθα σοκ, η μάνα μου βασικά. Δεν ήξερα τι να κάνω. Χρησιμοποίησα αρκετούς λάθος τρόπους που με βοήθησαν καθόλου. Εγώ συνέχιζα ακόμα πιο πολλά. Ευκαιρνήμαι πάνω στη σκάλα έξω στην εξωτερική σκάλα του σπιτιού και βρίσκαμε τις σύριγγες πάνω στη σκάλα. Η αναστάτωση που προκαλούσε και η στεναχωρία ήταν άλλο πράγμα. Ή ας πούμε να κοιμάται, να κάνουμε τη χρήση και να κοιμάται δύο μέρες. Και να μην ξέρεις τώρα, ζωντανή, εμπεθαμένη, αναπνέει. Με τη μάνα μου φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε ούτε 3 λεπτά. Συνέχεια τσακωνόμαστε, συνέχεια. Ένιωθα ότι επέρεπτη μου ευθύνες εμένα για το πώς ένιωσε η ίδια. Άλλαξε πολλά χαρακτήρα μου. Σκέψα να ήμουν ήρεμη και καλοσυνάτη, να γίνομαι επιθετική και άγρια προς τον κόσμο έξω. Ένιωσε πάντα τόσο το μείο. Ίσως δεν είχε τον πατέρα κοντά. Σημασία να είναι ο παπάς που σε έκαμε, είναι ο παπάς που σε μεγαλώνει. Και έριξα την εμπιστοσύνη. Αντιδρούσε άσχημα, με λάθος τρόπο ο ίδιος, στα όποια έκαμε η κόρη μου για λόγω ουσιών. Και λόγω παρέας, λόγω εφηβείας. Του είχε που την επίπληκτη άσχημα, ας πούμε, είχε φορές που την χτύπα. Καταλαβαίνω εγώ σε δύσκολες θέσεις να φέρνω τη μάμα μου, πόσο να πληγώνει τη μάμα μου. Εγώ πληγώνουμε πολλά, επνίγουμε στο σπίτι. Ήμουν σε νεαρή, πάρα πολλά νεαρή ηλικία, για να μπορούσα να δώσω σωστή ανατολή, σωστές γραμμές σε ένα μωρό. Τότε εγώ νόμιζα ότι έκανα τα πάντα για το καλό της. Άκουσα πολλά συγγνώμη, πολλά ευχαριστώ. Έχω εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Τη φλήνει εμπιστοσύνη. Και ήδη μέσω από κάποιες συναντήσεις που είχα με τη μάμα μου, είδα τη διαφορά που της έκανα. Γιατί και οι γονείς πάσαν σε σταθμό και μιλούν. Και είδα πόσο να κατάφερε το πρόγραμμα να με βοηθήσει παστούτο, έστω με λίγες κουβέντες που είχα μαζί της.
και είχα αρκετά αισιοδόξη. Εγώ πιστεύω ότι για να φτάσουμε στο σημείο να πίνουν ναρκωτικά την ευθύνη έχουν και ευθύνη οι γονείς μας. Δεν είναι μόνο η ευθύνη δική μας, διότι όπως είπε και πριν κάποιος είμαστε μικρή να γνωρίζουμε να μόνο το σωστό, να μόνο το λάθος. Οι γονείς σου έρχονται στο σπίτι και να σου φέρουν τη χρήση και έλα την για να είσαι καλά και μαζί μας. Και είναι τα μονοπάθηκα δικά σου, ο οποίος και ο ίδιος και έβλεστα. Οι δικοί σου πρέπει να ξέρουν, πρέπει να έχουν ιδέα από την τόπο. Προσωπικά, πάτσι το κομμάτι νιώθω ότι φταίνει η δική μας. Εγώ που ήξερα. Ναι, αλλά ότι είσαι και άλλες τέσσερις αδερφές, δηλαδή και όλος το αδέρφιο, ας πούμε, είναι στην κρίση. Όχι. Άμα θέλεις να πιείς, μόνος σου πάτσι βρίσκεις τους. Και ας σε βρουν κατά λάθος και πού σου, επειδή θέλεις και να πιείς. Αν και φαίνονταν μου πολλά περίεργα στην αρχή, στην πορεία αρέσαν μου τα πράγματα που άκουα, οι αξίες, οι αρχές. Ξεκίνησα να μαθαίνω πράγματα για τον άνθρωπο γενικά, για τις σχέσεις του ανθρώπου, για τα συναισθήματα, την επικοινωνία. Ανακάλυπτα πράγματα στο δικό μου τον εαυτό, ελλείψεις μου, δυσκολίες μου, αδυναμίες μου. Εξηγήθηκαν μου πράγματα, δεν κατάλαβα γιατί έπινα, γιατί είχα την ανάγκη να πίνω. Εγώ νιώθω σαν την πίεση, ας πούμε, σαν ένα μωρό που πάνω ξαναμάθουν να δουλεύει και πριν την αρχή να κάνει πράγματα φυσιολογικά. Για μένα δύσκολο είναι το πράγμα. Ρωτούμε πού είναι η δουλειά σου, στην Αγία Σκέπη, τι κάνεις. Αν είμαι θεραπευτής, κάνουμε απεξάρτηση με τα ναρκωτικά. Πολλές φορές λένε μου διάφορες ατάκες. Η δύσκολη δουλειά σου, Παναγία μου, καταφέρνεις τα ή έχεις και την προκατάρρευση του μας χωρίς, θα κόψουν ποτέ τούτη. Ακούσα το ότι τούτος πρέπει να τους παιδίσεις όπως τους σύλλους. Εν έχουν σωτηρία. Εν αξίζει τον κόπο που ασχολείστε. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να ακούω να αποκαλούνται αυτά τα άτομα με διάφορα επίθετα όπως εγκληματίες, παλιόπαιδα, αλήτες ή χειρότερα, δεν πρόκειται να κόψουν ποτέ, είναι καμένα χαρτιά. Και εμείς εδώ είμαστε καθημερινοί μάρτυρες αυτών των ανθρώπων, των εξαιρετικά ευαίσθητων ανθρώπων, οι οποίοι δίνουν αγώνα ζωής με νύχια και με δόντια, παλεύουν καθημερινά για να μπορέσουν να βγουν πάνω από αυτήν την κατάσταση που έχουν μπει. Άμα βάζουμε όρια σε οτιδήποτε στη ζωή μας, σε πάρα πολλά πράγματα, οτιδήποτε κάνουμε, νομίζω η ζωή γίνεται πιο ωραία και πιο εύκολη. Ναι, συμφωνώ, αλλά στη μεριά μου είχα παραπάνω όρια από ό,τι χρειαζόταν. Εξηγάτε τον λίγο το βάλουμε όρια όμως. Το βάλουμε όρια είναι, έθα από απόψε σε ένα κλαμπ που ξέρω ότι είναι να πέντε χρήστες, γιατί αν πάω για μένα, να πιω και εγώ. Όρια σημαίνει πλώθω το χέρι μου και άρα που φτάνουν. Να ξέρω να πω όχι. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ρε φίλε. Πάω στο κομμάτι ότι ναι, σίγουρα να κάνω λάθη ως μητέρα στο μέλλον για γιο μου. Απλά το θετικό μου μπορώ να βλέπω ας πούμε είναι ότι έχω τη στήριξη του προγράμματος που την πλευρά τη δική μου αμήνω να κάνω το πρόγραμμα. Σίγουρα να παίρνω κάθε μέρα βοήθεια ζητώντας την, να την κάνω. Και σίγουρα σε κάθε δυσκολία που έχω με το μωρό μου, ένα θα μου πρόγραμμα να με βοηθήσει. Και τούτο είναι το στόχο μου, ας πούμε. Δημιουργήθηκε ένα μικρό παιδάκι που λέγεται Βιολογικά Προϊόντα Αγία Σκέπη, το οποίο θέλει τη φροντίδα μας τώρα, τη φροντίδα όλων. Και εδώ με έρχεται ένα κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί πλέον χωρίς να μας λυπάρει, χωρίς να λυπάρει την Αγία Σκέπη, χωρίς να λυπάρει τους ναρκωμανείς, χωρίς να μπορεί να συνεισφέρει σε τούτη την προσπάθεια που κάνουμε και να συμμετέχει πλέον και η κοινωνία μαζί με την Αγία Σκέπη στην αγωνία.
πρέπει να είναι αληθινά καλό το προϊόν, το ψωμί, πρέπει να είναι πράγματι αγνών, πρέπει να είναι βιολογικό. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε ούτε με ψέμα, ούτε με μέτρια πράγματα, γιατί πλέον οι άνθρωποι που δαμε, ένα κύριο πράγμα που χρειάζονται από εμάς είναι την έμπνευση. Και μπορείς να εμπνεύσεις με ψευτικά πράγματα. Τώρα είμαι στη φάση που απλά να γνωρίζω τον εαυτό μου και αποδέχομαι το. Έχω ακόμα ένα στάδιο το οποίο πρέπει να καταλαβαίνω ποια είναι τα σημαντικά αποτροπής μου, να μάθω πότε κινδυνεύω και που τι. Να κάνω μια προετοιμασία για το έξω, γιατί είσαι γερό που με δάμε. Λες ότι τα λέω στα παιδιά ότι ούτε εγώ ακόμα 12 χρόνια μετά δεν έχω τη δύναμη να πω ότι θα ξαναπιω ποτέ. Ξέρω ότι τώρα δεν θέλω να πιω, δεν είναι επιλογή για εμένα πλέον. Πιο παλιά ήταν. Επάλευκα πολλά, ήταν πιο συχνές οι επιθυμίες, ήταν πιο εντόνες. Πλέον δεν είναι τόσο. Πολλές οι φορές μες τη μέρα ή μες την εβδομάδα που σκέφτομαι τη χρήση. Οποιοςδήποτε να έπαιζε σε αδύναμες τους στιγμές μπορεί να ζητήσει βοήθεια και να φύγει από το πράγμα. Μπορεί να γλιτώσει. Υπάρχει τρόπο. Έλα! Σούρα! Μπράβο! Σε λίγο να κατεβώ, να πάω στην επανένταξη, σε λίγες μέρες τώρα που μιλούμε. Εντάξει, είμαι σε ένα σημείο που έπια 5 όπλα από το πρόγραμμα και έχω τα για το έξω, που έξω τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθα εγώ να κόψω, ότι σταματήσαν να πουλούν ναρκωτικά και δεν έχει πλέον χρήστης. Σκέψα να αποδέχομαι τα όσα επέρασα και να ξέρω ότι τώρα πλέον είναι μποσέρι μου θα είμαι καλά ή όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι θα τα καταφέρουν και κάποιοι άλλοι όχι. Είναι μια δύσκολη πορεία, μακροχρόνια, που θέλει πολύ επιμονή. Εγώ λυπούμαι όταν κάποιος διακόπτει το πρόγραμμα και εγκαταλείπει την προσπάθειά του μετά από τόσον αγώνα. Οι κίνδυνοι έξω είναι πάρα πολλοί.
έχω ανθρώπους να μιλήσω. Δέχονται με και αγαπούν με έτσι όπως είμαι. Δεν με δείχνουν με το δάχτυλο τους. Του το σπίνει η ηρωίνη και εγκλέφτης και πάμε φυλάκι και τέτοια. Γυρίζω σπίτι μόναχος, σαν καλή μια νύχτα. Σαν καλή νύχτα σου γύρω λίγο φτωχάς. Αρχήν είμαι περήφανος, αισιόδοξος είμαι. Ασφάλεια νιώθω με το πράγμα που εγνώρισα δάμε και δίπλα μου γιατί είμαι και εγώ δίπλα του. Και δουλεύει πάνω μου, όπως αποδείχτηκε. Της αγάπης την ουσία τη μέτρω στην αρουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια. Έχει ουσία η ζωή μου. Έχει νόημα πλέον. Έχει ζωή. Όσα κι αν ήξερα, τα ξέχασα κοντά σου. Και τη ματιά σου έχω μόνο φύλαχτο. Με ένα χαμόγελο τα σύννεφα σκορπίζεις και με φωτίζεις με ένα φως αληθινό, αληθινό. Της αγάπης την ουσία την μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια. Την μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια. Να να να, να να να, να να.